coach, συγχαρητήρια. Μια νίκη στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Στην ουσία, ένα παιχνίδι το οποίο ενώ ήσασταν πίσω στη μεγαλύτερη διάρκεια του, καταφέρατε να το γυρίσετε και να εξασφαλίσετε την νίκη. Εντάξει. Καταρχήν, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα και στους παίχτες, γιατί αυτοί παίζουν μέσα. Εμείς έχουμε κάνει τώρα 2 νίκες εκτός προγράμματος. Οι στόχοι φέτος είναι διαφορετικοί. Η ομάδα είναι πολύ νέα και νέα και νεανική. Δηλαδή, έχουμε 3 παίχτες από το βασικό κορμό, τον περσινό, και όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Καινούριες προσθήκες, συν τα μωρά που έχουμε, και όλοι οι ξένοι μας είναι παίχτες, παιδιά τα οποία βγήκαν από το πανεπιστήμιο φέτος και αγωνίζονται για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Είναι όλοι rookies, άρα οι στόχοι μας ήταν να χτίσουμε κάτι το οποίο θα γίνεται καλύτερο σιγά σιγά και θα φτάσει στα play-off. Τώρα δεν σας κρύβω, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι πώς θα κατεβούμε από τα σύννεφα. Διότι θα πρέπει να θυμηθούμε και την περσινή χρονιά που κάναμε εξαιρετική αρχή. Είχαμε 9 νίκες, αν δεν κάνω λάθος, σερί, και μετά διαλυθήκαμε. Άρα αυτό θα πρέπει να είναι το μάθημά μας ή ο δρόμος για να ξέρουμε να κατεβούμε γρήγορα από τα σύννεφα. Διότι το μάτς το επόμενο είναι πιο σημαντικό από αυτό που παίξαμε, για μας τουλάχιστον. Και φυσικά να κρατάμε χαμηλά το κεφάλι, γιατί είναι παιδιά νέα και είναι δύσκολο να τους το καταφέρεις αυτό. Ακριβώς. Είναι το κομμάτι που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, μιας και το σημείωσα από αυτό που είπατε. Όπως είπατε, είναι όλα νέα παιδιά, είναι οι περισσότεροι καινούργοι στην ομάδα. Εσείς ήσασταν πέρσι στην ομάδα όταν έγινε αυτή η αλλαγή, όπως είπατε, στην πορεία της ομάδας. Άρα, εσείς είστε αυτός που θα πρέπει να τα μεταφέρει στην ουσία στα παιδιά αυτά. Είναι σίγουρα η δουλειά μου αυτή, αλλά επειδή είναι νέοι, είναι μικρά παιδιά και οι Αμερικάνοι μας, είναι πολύ δύσκολο να. Το σημαντικό για μένα, αυτό που θέλω να κρατήσω, είναι ότι είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και με τα προβλήματα που έχουμε, όπως όλες οι ομάδες, γινόμαστε πιο δυνατοί. Αυτό είναι ένα στοιχείο που σίγουρα στις ομάδες τις βοηθάει να γίνονται καλύτερες και να θυσιάζουν τον εαυτό τους. Έχω παιδιά τα οποία είναι μαχητές. Μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι παίχτες, ίσως, και μιλάω και για τους Κύπριους, αλλά είναι μαχητές. Και τους μαχητές πρέπει να τους φοβάσαι πάντα. Σίγουρα όλα κρίνονται στα play-off. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, και οι δικοί μου οι παίχτες ακόμα καλύτερα. Η Ανόρθωση είναι μια εξαιρετική ομάδα, με εξαιρετικό προπονητή. Αλλάξαμε λίγο την άμυνά μας στο τέλος. Στα play-offs δεν θα είναι το ίδιο. Οπότε όλα κρίνονται εκεί πέρα. Έχουμε δει επανειλημμένες ομάδες που τερματίζουν στην πρώτη θέση και χάνουν το πρωτάθλημα. Σχετικά με το σημερινό παιχνίδι, πρώτο ημίχρονο ήσασταν πολύ πίσω στα rebound. Η Ανόρθωση έκανε ουσιαστικά ό,τι ήθελε κάτω από τις ρακέτες. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε κατά πολύ αυτό το κομμάτι. Τι ήταν αυτό που άλλαξε την νοοτροπία των παιχτών σας? Καταρχήν πήγαμε μέσα στα αποδυτήρια και δώσαμε μια υπόσχεση ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε, δεν θα ξαναασχοληθούμε με τους διαιτητές. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε, κάποιοι το κάνανε, κάποιοι δεν το κάνανε. Αλλά νομίζω ότι μας πήρε τη συγκέντρωση στο παιχνίδι και έφυγε από κάποια άλλα πράγματα εκτός αγώνα. Ένα ήταν αυτό, και ένα δεύτερο, αλλάξαμε λίγο την άμυνά μας. Παίξαμε άμυνα ζώνης, τίποτα σπουδαίο, παιδιά, δεν κάναμε. Απλά η Ανόρθωση προφανώς δεν το περίμενε, δεν ήταν έτοιμη. Στα play-offs θα είναι έτοιμη, έχει εξαιρετικό ρόστερ. Εγώ τη θαυμάζω την Ανόρθωση και τους είπα ότι για μένα είναι από τις κορυφαίες ομάδες, για να μην πω από τις καλύτερες.